Τι περίοδο διανύουμε? Διανύουμε περίοδο νηστείας. Για αυτά τα μαγαζιά βγάζουν σαρακοστιανό μενού και σήμερα θα φάμε όλο το σαρακοστιανό μενού των Goodies. Πάμε να ξεκινήσουμε. Οπ, βίγκι κοτομπουκιές. Η κοτομπουκιά των Goodies η κανονική είναι έπος. Πάμε να δούμε πώς θα είναι η βίγκι κοτομπουκιά. Αρκετά καλή είναι. Έως πολύ καλή θα έλεγα. Έως πολύ καλή. Θέλω να δείτε αυτή τη σαλτσούλα και το σωσάκι ωραίο. Τι λες τώρα, ρε. Πολύ τίμια. Πολύ καλή, παιδιά. Ένα τίμιο 8 στα 10, ε. Θα πω 7,5. Να είμαι λίγο αυστηρός έτσι για τη φάση. Έφυγε. Μπαμπά. Το πέταξε, δεν το πίστευα. Λοιπόν, πάμε. Μπέργκερ με μπιφτέκι γαρίδας. Και μαχαιράκι εκεί πέρα. Nope. Ωπα ρε, τι έπαθες, τρελάβηκε, ρε η μαχαίρε εκεί λέμε ρε, τι κάνεις ρε. Φρικά ρε, σιγά σιγά, κόψεις και το τραπέζι, Μάρκελ. Όπου μυρίζουν ωραία, εβίβα. Εβίβια. Όπου είναι καλό. Όχι τέλειο. Όχι, αλλά είναι πολύ ok. Θα ήθελα να βγάλει λίγο παραπάνω γαριδούλα. Εμένα δεν με πείραξε. Εγώ αυτό θα του βάλω ένα 7 στα 10. Θα του βάλω 7,5. Και ποια ώρα είναι, η ώρα για τα τρίποντα. Άγγιχτο. Πάμε να φεύγουμε με αυτό εδώ να ξεπεταγόμαστε. Πάμε. Μακαρονάδα Ναπολιτάνα. Για το που έτσι κι αλλιώς υπάρχει στα Goodies όλο τον χρόνο. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η μακαρονάδα, παιδιά. Θυμάμαι όταν έσκαγα καμιά φορά με τον πατέρα μου στα Goodies, έπαιρνε μακαρονάδα, πάντα του τρώγα λίγο. Είναι πάρα πολύ τίμια. Επίσης. Έχουν από τις πιο γευστικές Νάπολη, φιλέ. Έχουν τα κρεμμυδάκια τους, τις πιπερίτσες τους. Ναι, ναι, τίμι. Δεν πέταξαν δηλαδή ένα πουμαρό και να πάει ένα στο καλό να πάει. Όχι, όχι, όχι. Τίμι 8 στα 10. Ναι, για πλάκα, οχταράκι. Μπέμπα, πιάσε. Πέρε και το επόμενο μάστιμα. Λοιπόν, αυτό είναι πίταμα. Κοίτα σουβλάκι με καλαμάρι. Πάλι θα φας έτσι σαν το ορκ, θα το κόψεις στη μέση. Δεν είναι ένα φεύγει ανάποδη έτσι στο μάγουλο που άφησε κανένα καλαμάρι μέσα, εντάξει ρουφίξει. Εδώ είναι το πρώτο που λίγο τα χαλάμε. Για αρχή είναι λίγο στεγνό. Είναι απλό. Δεν έχει πολύ καλαμάρι. Έχει άνηθο και μαϊντανό που είναι μπόλικα και καλύπτουν όλες τις άλλες γεύσεις. Εγώ δεν θα το επέλεγα. Αυτό είναι για πενταράκι, 5,5. Βγες από το μυαλό μου. 5. Επέστρεψε ο Γιάννης που γνωρίζαμε. Τι θα πιάσουμε εδώ. Τι θα πιάσουμε. Ωπα. Κλαπ σάντουιτς με ψητά λαχανικά. Φίλε, αυτό το περίμενα. Θέλω πολύ να το γευθώ. Και επιτέλους δεν χρειάζεται να το κόψουμε στα δύο, να μην μου γκρινιάζει. Σαν γκόμενα. Μπορώ να φάω σαν άνθρωπο. Ναι. Κοίτα να δεις. Ναι, ξέρω. Πρόβλεμ με τα μανιτάρια, φίλε. Θα αφήσω αυτό το μικρό έτσι για να πάρει λίγο τη γεύση. Αυτό εδώ θα το βγάλω, παιδιά. Δεν θα τρέχει καθόλου τα μανιτάρια, Τζόνα. Πάμε. Άκουμε προσεκτικά. Και εσείς επίσης. Εμένα δεν με ενθουσίασε. Εγώ θα του βάλω ένα 5 στα 10. 6 στα 10 από μένα. Γιατί εντάξει ήταν νόστιμο, απλά δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο. Και συνεχίζουμε. Μπέργκερ με καλαμαράκι. Από έξω μπαλίτσα έτσι, για να έχουν καλαμάρια και οι δύο πλευρές. Αριστοτέλης ο δίκαιος και ο Πυθαγόρας 2-1 νοικοκυρεμένα είναι. Ο Αριστοτέλης ήταν ο δίκαιος, ρε παιδιά. Αριστοφάνη. Stop it. Get some help. Ποιος ήταν, έγραφε κωμωδίες. Αριστοκάτι. Πάμε παρακάτω να πάμε. Αριστοτέλη. Αριστίδη σε πληροφορήθηκε από το κοντρόλ. Πάμε να δούμε μπέργκερ με καλαμαράκι. Μάλιστα. Γουστάρι καλαμαράκι, γκούντι εσύ, τρελαίνεσαι. Είναι ωραίο. Οπα. Δύο χι. Αυτό ήταν. 8 στα 10, Μαρκό. 7,5. Μέσα ή έξω. Έξω. Πάμε να δει βράκι. Πάμε. Πώς με έφτιαξε έτσι, συν 2. Καλαμαράκια τηγανιτά μερίδα. Αυτά μάγκες όταν ήμουν πιτσιρικάς, περίμενα όλο το χρόνο να έρθει σαρακοστή για να πάω Goodies να φάω. Όταν το είπα στο Γιάννη μου λέει έτσι εξηγούνται πολλά, αλλά οκ. Είναι κρύο. Είναι κρύο και χάνει πολύ. Πάει να με προλάβει κατευθείαν να μην την πω. Είδε το βλέμμα μου με το που δάγκωσα. Είναι κρύο. Είναι κρύο. Είναι κρύο και χάνει πολύ, αλλά την έχει αυτή την. Δεν σου βγάζει έτσι κάτι τέτοιο. Σου βγάζει καλαμαρίλα. Ναι. Που μ' αρέσει. Ναι. Αυτό θες όταν. Καλαμαρίλα δεν θέλω να τρώω καλαμάρι. Όχι εντάξει, εγώ περίμενα να φάμε κράκεν γενικά. Αλλά είναι πολύ τίμιο, αλήθεια. Δεν είσαι ξαναφάγια. Όχι. Αν και με θεωρείτε όλη μπουλντόζα, δεν είμαι τόσο τολμηρός μερικές φορές. Αν βρισκόσουν όμως σε περίοδο νηστείας, στα Goodies, θα το διάλεγες. Ναι. Ευχαριστώ. Θα τα πάρω. Δεν θέλω να σου πετάξω. Ουπς. Πάρτα. Κατ. Συγκομάζεψε. Άντε. Σε βάλω εγώ σε τάξη. Veggie Burger. Είναι... πώς το λένε. Είναι νομίζω μπέργκερ με λαχανικό. Εντάξει, με αυτό που βλέπω δεν τρελαίνομαι. Άμα δείτε λίγο
τέτοιο. Εντάξει, αυτά τα πολύχρωμα τα χορεύω τρανς εδώ μέσα. Λίγο εμένα με κολλάνε, αλλά οκ. Okay. Πάμε. Αντούκεν! Γενικά δεν μ' άρεσε μελιτζάνα προσωπικά σαν Πέτρος. Και με το που δάγκωσα μου ήρθε μια μελιτζανίλα. Και είναι από τα λίγα πράγματα που λέω ότι δεν μ' αρέσει. Οκ, okay, εντάξει, μην κλάψεις. Στεναχωριέμαι. Στεναχωριέμαι. Συνεχίζει παρόλα αυτά και τρώει. Δεν το αρέσει και συνεχίζει και τρώει. Βαθμολογία. 5,5. 4. 4. Πάμε. Τι ισχύει ακόμα το διευράκι. Όχι ρε, κάτσε να μας ξυλώσει. Πίσω. Αυτό ήταν... Λαρίδα από τα μέθανα. Λαρίδα τηγανητή, μερίδα. Αυτό ήταν η συνοδεία του καλαμαρίου. Όταν έτρωγα μικρός. Και είναι σαν ποτόσπαθο. Δεν ήταν έτσι παλιά νομίζω, αλλά anyway. Ωραία, πάμε. Σίγουρα δεν ήταν έτσι παλιά. Τώρα δεν ξέρω αν έχει κρυώσει. Έχει λίγο κρυώσει. Πολύ έχει κρυώσει. Δεν ξέρω αν παίζει πολύ ρόλο αυτό. Μου φάνηκε λίγο αθρολέξερε, Μάρκ. Δεν μου ήρθε πολύ γαρίδα. Εμένα μου ήρθε η γαριδούλα. Μαζί με καλαμαράκι, μπουκιά-μπουκιά. Θα την ξανάπαιρνα, φίλε. Θα τη βάλω ένα 7,5 και θα την ξανάπαιρνα. Εγώ βάζω 6 και δεν θα την ξαναπαιρνα. Okay. Βασικά θα την δοκίμαζα μια φορά ζεστή. Να είμαι ειλικρινή μαζί σα και με το κοινό μα. Και με το λαό που μα ακολουθεί. Μ' αρέσει να βλέπω την αντίδρασή του σε αυτά τα ξεσπάσματά μου, να ξέρετε. Λοιπόν. Έκλεψε, ήταν δίποντο ή πήγε έτσι μπροστά. Όχι, το είδατε, έτσι. Εδώ, μέχρι εδώ. Θα βάλω replay, θα βάλω replay. Μέχρι εδώ. Εδώ μπροστά ήρθε. Εδώ μπροστά ήρθε. Κλέφτης. Κλεφτοκοτάς. Αλυτάμπουρας. Φέρ' το 2 ευρώ πίσω, ρε. Τι σου κάνει κλαμπόλα. Τι έχω παίρνει εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε και στο τελευταίο μάρκελο. Meat free burger. Είναι burger με μπιφτέκι, αλλά όχι από μοσχάρι. Κατάλαβες, έτσι... Με τρομάζουν αυτά τα πειράματα. Ναι, γι' αυτό στα άφησα τελευταίο. Για να τρομάξεις. Σαν σκυλοτροφή μυρίζει, ρε Μάρκελε. Όντως. Όχι ρε. Τι όχι ρε. Εγώ που είχα σκύλο και έχω ανοίξει πολλές κονσέρβες, γενικά. Πάμε να δοκιμάσω. Έδωμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ακριβώς φίλε. Ακριβώς. Φίλε έφαγε error ο εγκέφαλός μου. Προσπαθούσε να καταλάβει την μπαίνει μέσα στο σώμα αυτή τη στιγμή. Ρε μάγκε σαν μπιφτέκι είναι γενικά. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, όχι. Απλά είναι ωραίο. Ήταν πολύ άγνωστο στον ουρανίσκο μου. Να γευτώ αυτό το πράγμα, ναι ακριβώς. Το εξαλείωσε σε Μάρκελε. Τι έκανα. Κάτι, αλλά αυτό σε καλά. Αφού το εξαλείωσα. Εντάξει, καλά να πήγαμε, φίλε, 50%. Τις άλλες φορές έβαζα 1 στα 10. 8,5 στα 10. Ενθουσιάστηκα με αυτό το μπέργκερ. Κι εγώ, 8 στα 10. Πολύ τιμή επιλογή. Πολύ τιμιωμένου τα goodies, τα νηστίσιμα, όπως και τα κανονικά. Για να το δείτε, πατήστε εδώ που τους συγκρίναμε με το McDonald's. Φιλάκια πολλά.